Αυτός έχει κόρδ. Είμαστε ακριβώς από πάνω τους. Ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Μα δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. Ίσως πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά. Στα λιγκάρια του πάγου. Να θυμάσαι, Ηλάη, μπορεί να γριέψουν. Βέβαια, δείχνουν πολύ πιο άγρια όταν πάνε με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν θέλω να διακόψω, αλλά... Πείτε μου πότε είναι η σωστή στιγμή για να τονίσω ότι εγώ, ο Πρόντο, μας οδήγησα εδώ. Μήπως αφού πιάσουμε ένα... Θα φέρω τις παγίδες. Εγώ έχω τα γάντια. Γιατί δεν προσπαθούμε να μιλήσουμε σε κάποιον. Γεια σας. Ψάχνω δυνατά σαλιγκάρια που θέλουν να μπουν στην ομάδα μου. Όπως εσύ. Ο Πρόντο θα το πιάσει. Πρόντο μη! Τίποτα. Αν τα σαλιγκάρια μεταμορφωθούν συγχρόνως, θα προκληθεί η αλυσιδωτή αντίδραση. Παιδιά, σαν να κάνει κρύο εδώ μέσα. Τρέξτε γρήγορα! Η υπόγεια πόλη. Δεν θα τα καταφέρουμε! Θα τα καταφέρουμε! Κουνήσου πεισματάρικο σκουριασμένο! Θέλω να πω πεντακάθαρο πολύ αγαπημένο και αξιοσέβαστο! Μόνο μια βολή. Δώσ' τα όλα, Πέπι. Κάψ' το, Πέπι. Κάψ' το. Αυτό ήταν φοβερό. Εγώ έχω άλλη γνώμη. Έλα τώρα. Ήταν εκπληκτικό. Κρίμα που χάσαμε το σαλιγκάρι. Ε? Για κοιτάξτε, επέστρεψε. Τελικά όλα μας βγαίνουν σε καλό. Φίλε σου, το είπα. Τα σαλιγκάρια σου είναι πολύ δυνατά για ένα τέτοιο όπλο. Ήταν απλώς θέμα χρόνου να... Πολύ ρεαλιστικό. Ευχαριστώ. Θα είμαι εδώ και αργότερα. Πόσο θα σου πάρει να το φτιάξεις? Θα έλεγα... αιώνες. Είμαι πολύ καλός στις επισκευές, αλλά αυτό χρειάζεται ειδικό. Μόνο έναν επισκευαστή ξέρω που μπορεί να το φτιάξει. Ο Red Hook. Κάπου το ξέρω αυτό το όνομα. Φυσικά! Οι καλύτεροι εκτοξευτές πάνε σε αυτόν. Το ίδιο και ο μπαμπάς σου. Οι ικανότητες του είναι θρυλικές, όσο και ο κακός χαρακτήρας του. Δεν το θέλω για φίλο μου. Θέλω μόνο να φτιάξει το όπλο μου. Δείξε μας το δρόμο πρώτο. Ακολουθήστε με. Καλώς ήρθατε στο σιωπηλό χορτάρι, την πατρίδα του Red Hook. Μα εσείς είπατε ότι είναι ωραίο μέρος. Ήταν κάποτε. Μάλλον οι κάτοικοι είναι τροπαλοί. Ο Πρόντο ξέρει τι να κάνει. Γεια σας. Ιούχου. Είμαι ο Πρόντο. Μάλλον τους αρέσει η ησυχία τους. Και εσείς θα κάνετε ησυχία, αν ζούσατε κάτω από αυτό. Σαλιγκάρια Γκρενούκερ. Αν τα έριξε αυτά κάτω, μπουμ, χαμός. Θα είναι αγχωτικό να ζείτε κάτω από αυτά. Μια χαρά ζούμε με τα σαλιγκάρια. Η συμμορία χούλα μας δημιουργεί πρόβλημα. Ποια συμμορία? Συμμορία χούλα.
Ελάτε, παιδιά. Hey! Τι κοιτάς εσύ? Τη ζωγραφιά σας. Γατούλα είναι αυτή. Γλυκούλα. Ίσως πρέπει να βελτιώσεις τους τρόπους. Ειδικά όταν μιλάς αυτούς που ελέγχουν αυτή την πόλη. Θα το έχω υπόψη μου όταν τους δω. Θέλεις τα αλήθεια να μπλέξει καυγά με χαλασμένο όπλο? Σε ξέρω. Είσαι ο μικρός Έιν. Καλύτερα να του δίνεις. Είμαστε η Συμμορία Χούλα, επίσημη υπάλληλη του ομίλου Black. Που σημαίνει ότι αν έχεις πρόβλημα μαζί μας, έχεις μεγάλο πρόβλημα και με τον Δόκτορα Black. Α, δεν χρειάζεται να ανησυχείς γι' αυτό, γιατί έχω ήδη πρόβλημα μαζί του. Χωρίς την ομάδα σου, σίγουρα δεν θα είσαι τόσο σκληρός. Τότε δεν θα σου είναι δύσκολο να με νικήσεις σε ένα διαγωνισμό βολών. Σε προκαλώ, λοιπόν. Έχεις πιο πολύ θάρρος από το μυαλό. Διοικώ αυτή την πόλη για τον Black. Δεν έχω χρόνο για παιχνίδια. Αν κερδίσεις, παίρνεις τα σαλιγκάρια μου. Όλα τους. Όλο σου το οπλοστάσιο? Αν χάσεις, θα φύγεις από την πόλη. Δεν με νοιάζει, μικρέ. Μόλις έχασες τα σαλιγκάρια σου. Φίλε, κι αν σε νικήσει, θα διακινδυνεύσεις τον Μπέρμπι και όλα τα σαλιγκάρια. Δεν τη σκέφτηκες αυτή την πιθανότητα όταν τον προκάλεσες, σωστά, Ιλάι? Ναι, αλλά δεν πειράζει, έχω ένα σχέδιο. Τέλεια! Έχει και σχέδιο. Τι είναι? Να νικήσω. Εμπρός! Ορίστε. Τώρα δεν θα μπορείς να ζητήσεις επανάληψη εξαιτίας του χαλασμένου όπλου. Ευχαριστώ. Αν και μισό όπλο μου αρκεί για να σου δώσω να καταλάβεις. Για να σε δω. Ας δούμε αν μπορώ καλύτερα. Ναι, για να μάθεις! Για να μάθεις! Έλα εδώ, Χαζούλη! 1-0 υπέρ του Ιλάι! Μπράβο σου! Βολές! Ποιος θα βγάλει 2 στις 3? Όχι εσύ! Κανένα σαλιγκάρι σου δεν είναι σαν το φλαρίγκο μου! Για να δούμε αυτό το σαλιγκάρι του πάγου! Όποιος πετύχει πρώτος θα κοντάρει! Πάμε! Τώρα θα δεις. Ο νικητής τα παίρνει όλα. Ξέρεις κάτι, φίλε? Νίκησα πριν από 6 βολές. Αυτή η σπηλιά είναι γεμάτη σαλιγκάρια γκρενούκια. Όποιος ρίξει τα περισσότερα, κερδίζει. Όχι! Όχι. Τα σαλιγκάρια δεν ενοχλούν κανένα εκεί. Τι με νοιάζει. Σαλιγκάρια είναι. Μπορείτε να φύγετε τώρα. Μόνο εσύ μου απέμεινες. Άχρηστε, ούτε εκκρίνησε, ούτε παγώνεις τίποτα. Δεν αξίζεις ούτε το χώρο που πιάνεις. Για πρόσεχε, παραλίγο να πατήσει το σαλιγκάρι. Αυτό ήταν. Σε βαρέθηκα πια. Ας αναμετρηθούμε. Φαντάζομαι δεν θα μου ξαναδανείσεις το όπλο. Αυτό σημαίνει πόλεμο. Τα σαλιγκάρια μου δεν πιάνουν την ταχύτητα που πρέπει. Κόρτ, χρειάζομαι όθηση. Έφτασε, φίλε. Μάλλον αυτά εκεί δεν πέφτουν εύκολα.
Αν ενδιαφέρεσαι, έχω χώρο για ένα ακόμα. Δηλαδή για πολλά περισσότερα. Ο Dr. Black θα το μάθει αυτό. Όλοι σας κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Μάλλον θα ξαναγυρίσουν. Και εμείς θα τους περιμένουμε. Να πάμε στο Red Hook τώρα. Κύριε Red Hooks. Γεια! Σας είπα 100 φορές να του δίνετε. Καλώς φαίνεται. Δεν γνωριζόμαστε. Θέλω απλώς να μου φτιάξετε το όπλο. Δεν είστε με τους κλόν της συμμορίας Χούλα. Όχι. Είμαστε εκείνοι που τους έδιωξαν. Για την ώρα. Α, ο κόκκινος γάτζος. Ερώτηση. Σε έλεγαν Red Hook πριν το γάτζο ή μετά? Κοίτα, κόκκινος ο γάτζος όταν τον έβαλες ή... Σας παρακαλώ, χρειάζομαι βοήθεια. Εντάξει, ελάτε μέσα. Αλλά με διακόψατε στο φαγητό. Α, τέλεια, λιμοκτονώ. Δεν πίστευα πως φτιάχνουν ακόμα τέτοια εργαλεία. Δεν φτιάχνουν. Πες μου τι θέλεις και φύγε από εδώ. Έχω σαλιγκάρια. Και θέλω ένα όπλο για να τα ρίχνω. Μόνο αυτά τα σαλιγκάρια έχεις? Καλύτερα να το βάλεις στα πόδια. Δεν θα πάμε πουθενά. Κάποιος πρέπει να βοηθήσει αυτή την πόλη. Κάτι μου θυμίζεις εσύ. Σίγουρα δεν έχουμε ξανασυναντηθεί. Για να δω το όπλο σου. Θα το φτιάξετε? Μου έφερε μεγάλη τύχη. Μεγάλη τύχη είναι το ότι ζεις ακόμα. Αυτό ήταν σκουπίδι και όταν ήταν καινούριο. Και δεν φτιάχνω σκουπίδια. Μια στιγμή παρακαλώ. Αυτός ο άντρας χρειάζεται ένα πολύ λεπτό χειρισμό. Αλλά μη φοβάστε. Ο Πρόντο ξέρει τι πρέπει να πει. Μη, όχι, 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 όχι. Και να μην ξανάρθετε! Ίσως ήταν πιο δύσκολο από όσο νόμιζα. Κάνε κάτι, αλλιώς θα σε κάνω αληθή. Μωρίς. Ποιος ακριβώς είναι αυτός? Είναι καινούριος, το λένε Μπίλι. Τον στείλανε στη σπηλιά του σιωπηλού χορταριού να πείσει τον Red Hook να δουλέψει για μας. Τι μου λες? Και άσε με να μαντέψω. Οι κάτοικοι του αντιστάθηκαν. Δεν ήταν αυτοί. Ήταν ο μικρός Σέιν. Μπήκε στην πόλη, λες και του ανήκει. Εκείνος το έκανε αυτό. Χρειάζεσαι τη βοήθειά μου. Ήλπιζα πως θα το λέγατε αυτό. Μπίλι σε λένε, σωστά? Ο Σέιν πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Θα δώσω σε σένα και στους φίλους σου λίγη δύναμη πυρός. Σαλιγκάρια γκουλ. Έχεις δει κανένα από κοντά? Α, αλλά τα έχεις ακουστά. Φαντάσου όλη τη δύναμη μέσα σε ένα σαλιγκάρι που θα υπηρετεί μόνο εσένα απρόβλεπτα. Αλλά σε αποζημιώνουν με καθαρή, άγρια λύση. Ούτε ένα Σέιν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα γκούλ μου. Λοιπόν, ποιο από σας αξιολείπητα ζώα θα πάρει σειρό? Φαίνεται ότι η πόλη επιστρέφει στο φυσιολογικό. Ναι. Αν είναι φυσιολογικό να ζεις κάτω από ένα σωρό σαλιγκάρια που εκρήγνεται. Πού είναι ο Πρόντο? Στο Red Hook. Ακόμα τον παρακαλάει, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Η συμμορία Χούλα επιστρέφει. Γυρίστε πίσω! Η πόλη είναι δική σας! Μα γιατί δεν πολεμούν? Στο σιωπηλό χορτάρι είμαστε. Ξέχασες? Θα τους βοηθήσουμε να υπερασπιστούν την πόλη τους. Όχι αν δεν μπορέσουμε να φτιάξουμε το όπλο σου. Ελπίζω ο Πρόντο να έχει καταφέρει να μαλακώσει το Red Hook. Λοιπόν, εκ μέρους του πατέρα μου και του πατέρα μου λυπάμαι πάρα πολύ. Μα πόσες φορές πρέπει να σου πω, φύγε από το σπίτι μου!
Τότε επίσης σας ζητώ συγγνώμη. Και η συγγνώμη μου ζητά συγγνώμη. Τέρμα ο χρόνος για ηγεσίες πρόντο. Η συμμορία Χούλα επιστρέφει και σε θέλω μαζί μου. Red Hook, θα φτιάξεις το όπλο μου ή όχι? Άκη. Ωραία. Τότε θα τους χτυπήσω χωρίς όπλο. Πάμε πρόντο. Είσαι ένα Σέιν, έτσι? Σωστά. Πώς το βρήκες? Γιατί φέρεσαι σαν Σέιν. Κάποτε είδα τον Γουίλ Σέιν να συντρίβει τη συμμορία Μάικ Ντούγκαλ μονάχα με ένα σαλιγκάρι Ντάσπαφ και ένα όπλο. Δεν ήξερα πως είχε γιο. Ο μπαμπάς δεν ήθελε να με στοχοποιήσει. Και τώρα έχεις μπει στο κέντρο του στόχου. Πώς σχεδιάζεις να επιτεθείς στο Μπλακ? Σχεδιάζω να επιτεθώ σε όλους τους κακούς όπου και αν βρίσκονται. Τότε θα χρειαστείς αυτό. Wow. Έφτιαξα μόνο δύο τέτοια. Ο πατέρας σου είχε το άλλο. Δεν ξέρω τι να πω. Πες ότι θα γίνεις σαν τον πατέρα σου. Πάμε να πολεμήσουμε αυτή τη συμμορία. Ο πρόντος σου κάνει τη τιμή να μας βοηθήσει σε αυτή την ιστορική μάχη. Τα φτιάχνω όλα, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Έκανες ήδη αρκετά. Το μόνο που χρειάζομαι είναι η ευκαιρία. Πάμε πρόντο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι. Δείξ' τους, μικρέ. Είστε όλοι έτοιμοι? Γεννήθηκα έτοιμος. Ας ξεφορτωθούμε αυτούς τους γελίους μια για πάντα. Με το καινούριο όπλο δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα. Έχουν γκουλ. Θα είναι γρήγορο και οδυνηρό. Εμπρός, για δοκιμάστε. Ρίξτε τους. Το όπλο είναι τέλειο. Να ξοδέψω τα σαλιγκάρια τους. Γεια σου, Τζούλς. Ωραία βολή, Τρίξη! Συμφωνώ απόλυτα! Πιάστε τους! Ισοπεδώστε το! Δεν θα βρούμε γκουλ με αυτά που έχουμε! Έχω μείνει με δύο σαλιγκάρια! Μου έχουν μείνει μονάχα τα ντάζλετ! Εγώ τίποτα! Κι εγώ! Δεν ξέρω που πήγαν τα δικά μου! Πρέπει να μπουν στη μάχη και οι κάτοικοι της πόλης. Μα οι άνθρωποι είπαν όχι. Δεν εννοούσα τους ανθρώπους. Πρόντο, έχεις ακόμα εκείνη την ηχητική παγίδα. Δεν σκέφτεσαι αυτό που νομίζω ότι σκέφτεσαι. Ναι. Τώρα τους έχουμε. Εντάξει, Πέρπι, ας μαζέψουμε το στράτευμα. Δεν τελειώσαμε, Σέιν. Μου μένει ένα ακόμα γκουλ. Εντάξει, μικρούλη. Μόνο εσύ μου απόμεινες. Κάνε με περήφανο. Αυτό το άχρηστο πράγμα. Τελείωσαν όλα. Αυτό το σαλιγκάρι γκουλ δεν είναι πλέον γκουλ. Ώστε αυτό κάνεις, είσαι θεραπευτής. Δεν είναι ένας απλός θεραπευτής, Ηλάι. Αυτό θεραπεύει τα γκουλ. Θεραπευτής, αποκλείεται.
Πάμε! Ο κακός ιτήθηκε, νέο όπλο για τον Ιλάι. Δεν ήταν κι άσχημη ημέρα. Και αποκτήσαμε και ένα φοβερό σαλιγκάρι. Ξέρεις ότι οι θεραπευτές είναι τα πιο σπάνια σαλιγκάρια στη Σλακτέρα, έτσι? Αλήθεια? Ναι! Χωρίς ναι! Ο πρώτο τρομερός αξίζει! Τις επιθυμίες! Υποκλείσου, γιατρέ! Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Ισίδωρο Σταμούλη, Ιωάννα Χέλμη, Χρήστο Ιτζέογλου, Διονύση Κλάδη, Χάρη Βεραμών. Μετάφραση Λένα Μαραβέα. Σκηνοθετική επιμέλεια Άννα Σταματίου. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Sierra Boss.